Μια νέα εντυπωσιακή φωτογραφία απαθανατίζει τον Κρόνο να κρύβεται πίσω από το φεγγάρι. Στις 4 Ιανουαρίου, ο Κρόνος κρύφτηκε για λίγο πίσω από την ημισέλινο, στα πλαίσια ενός φαινομένου που είναι γνωστό ως σεληνιακή απόκρυψη. Όταν ένα ουράνιο σώμα, όπως ένα φεγγάρι, ένας πλανήτης ή ένας αστεροειδής, περνά μπροστά από ένα άλλο ουράνιο σώμα και εμποδίζει τη θέα του, ονομάζεται απόκρυψη. Ο Ιταλός αστρονόμος Gianluca Massi μοιράστηκε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του φαινομένου, χρησιμοποιώντας το Virtual Telescope Project στην Ιταλία. Η φωτογραφία αυτή όμως έχει δημιουργηθεί από πολλαπλές εικόνες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της σεληνιακής απόκρυψης του Κρόνου, αποτυπώνοντας το γεγονός από την αρχή μέχρι το τέλος. Η φωτογραφία δείχνει το φεγγάρι που κινείται μπροστά από τον Κρόνο και καλύπτει τον πλανήτη και τους δακτυλίους του. Ο πλανήτης εξαφανίζεται πίσω από το μη φωτισμένο μέρος της σελήνης και στη συνέχεια επανεμφανίζεται πίσω από τη φωτισμένη πλευρά. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν προσφέρουν μια εκπληκτική θέα των κρατήρων και των σκιασμένων περιοχών του φεγγαριού, ενώ φαίνονται λίγο και οι λαμπεροί δακτύλοι του Κρόνου. Το φεγγάρι είναι στο πρώτο πλάνο της εικόνας και φαίνεται πολύ μεγάλο, καθώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη Γη από τον Κρόνο. Στην πραγματικότητα, η σεληνιακή απόκρυψη του Κρόνου ήταν ορατή μόνο σε ορισμένα μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα η θέση του στον ουρανό να ποικίλει ελαφρώς ανάλογα με την τοποθεσία των θεατών. Η επόμενη σεληνιακή απόκρυψη θα συμβεί την 1η Φεβρουαρίου και θα είναι ορατή μόνο από ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένη της Δυτικής Ρωσίας. Μέχρι το 2031 δεν θα δούμε άλλη σεληνιακή απόκρυψη του Κρόνου από τη Γη. Οι σεληνιακές αποκρύψεις παρέχουν στους αστρονόμους μοναδικές ευκαιρίες να μελετήσουν τη δυναμική τόσο της σελήνης όσο και του κρυφού ουράνιου σώματος. Για τους ερασιτέχνες αστρονόμους, τέτοια φαινόμενα είναι μια υπενθύμηση του περίπλοκου και συνεχώς μεταβαλλόμενου χορού των αντικειμένων μέσα στο ηλιακό μας σύστημα.